Συζητάμε σήμερα την κύρωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και του Καναδά. Η κυβέρνηση είναι συνεπής με την συνολική αντιλαϊκή πολιτική της και με αυτή την κατάθεση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων αυτής της συμφωνίας. Και βέβαια έχει πολλούς λόγους να καμαρώνει για αυτήν της την κίνηση. Είναι φανερό ότι αυτή η Γενική Συμφωνία υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων και συμμετέχει σε ένα πλαίσιο που σχετίζεται και με προγενέστερες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί, αλλά και με αυτές οι οποίες έρχονται κυρίως οικονομικές, για να δημιουργηθεί ένα γενικότερο πλαίσιο ευνοϊκό για την κερδοφορία των μονοπωλίων, όπως ανέφερα. Επίσης, γίνεται μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και ένα πλαίσιο δήθεν υψηλών προσδοκιών και κοινών επιδιώξεων. Το ίδιο όμως το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας, των άρθρων της, ξεγυμνώνει μια ραφιναρισμένη υποκρισία όλων όσων την υποστηρίζουν. Θα επικαλεστώ το περιεχόμενο του άρθρου 3, το οποίο αναφέρεται ότι τα συμβαλόμενα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής αποτελούν μία από τις σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Έτσι γράφει μέσα. Εμείς λέμε ότι αυτό εδώ πέρα θα ήταν ανέκδοτο αν δεν είχε μία τραγική πλευρά. Και ποια είναι αυτή? Και ότι αποτελεί και μία βέβαια απροκάλυπτη υποκρισία. Και η Ελλάδα και ο Καναδάς και το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι είναι? Είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Απ' τη μια εδώ δηλώνουν ότι αντιτίθεται στη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και απ' την άλλη το ΝΑΤΟ βάζει την ματωμένη μπότα του και όπου την βάλει τσακίζει τους λαούς. Γιατί? Για να προασπίσει τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Και με τι το κάνει αυτό? Με όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα που προδιαγράφει η συμφωνία που προτείνει, που μας φέρνει η κυβέρνηση και φυσικά μας προτείνει να την υπερψηφίσουμε. Βέβαια είναι κι άλλοι στην ίδια γραμμή με την κυβέρνηση, οι οποίοι υιοθετούν μεθόδους εξαπάτησης, οι οποίοι τι κάνουν? Εξακολουθούν να προβάλλουν την άποψη ότι μπορεί να υπάρξει ΝΑΤΟ χωρίς επιθετικούς σχεδιασμούς, αν είναι δυνατόν. Και μια Ευρώπη απογαλακτισμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άλλο στοιχείο που αποκαλύπτει την υποκρισία και την διπροσωπία που κρύβονται μέσα σε αυτές τις συμφωνίες. Στο περιεχόμενο του άρθρου 4, τι λέει? Μιλάει για την παράνομη κατασκευή, για την πρόθεση να απαγορευτεί η παράνομη κατασκευή, μεταφορά και κυκλοφορία φορητών όπλων και ότι αυτό αποτελεί συνιστά μια σοβαρή απειλή κατά της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Τι κρύβουν όλοι αυτοί όμως? Γιατί αυτό πρέπει να τονίσουμε. Κρύβουν ότι το παράνομο εμπόριο όπλων αποτελεί μια τεράστια και εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά, η οποία έχει σαν αφετηρία τις ίδιες τις βιομηχανίες των όπλων των χωρών τους. Δεν είναι τίποτε κρυφές βιομηχανίες, είναι αυτές οι ονομαστές, τις ξέρουμε όλοι. Και τα όπλα βγαίνουν με αριθμούς συγκεκριμένους πάνω, οι οποίοι αριθμοί καταγράφονται στο εργοστάσιο και βέβαια παρακολουθούν την πορεία του κάθε όπλου όπου πηγαίνει. Άρα λοιπόν δεν είναι κρυφά αυτά τα στοιχεία και ας μην υποκρίνονται ότι θέλουν να ελέγξουν αυτή την αγορά. Είναι μια μαύρη αγορά που έχει διασυνδέσει ξεκάθαρα και με κρατικές υπηρεσίες και κυκλώματα που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών αρνούνται, δεν θέλουν να τα αγγίξουν. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
αδιάλειπτα αποκαλύπτουμε αυτές τις σκοτεινές διασυνδέσεις, τη διαρκή προσπάθεια ένταξής τους σε μια αποδεκτή κανονικότητα. Ταυτόχρονα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί τους εργαζόμενους να γυρίσουν την πλάτη τους στην επικίνδυνη για τους, στους επικίνδυνους για το λαό κυβερνητικές επιλογές. Και ήδη έχουμε δηλώσει ότι καταψηφίζουμε αυτή την συμφωνία. Κύρωση τώρα του πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες της Διεθνούς Αρχής Βυθού. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η αρμοδιότητα αυτής της Διεθνούς Αρχής Βυθού, η οποία θεσμοθετήθηκε ενσωματωμένη στο δίκαιο των θαλασσών, στο δίκαιο της θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών του 1982, ξεκινάνε οι αρμοδιότητες της έξω και από τα χωρικά ύδατα που είναι εθνική κυριαρχία και έξω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη που είναι κυριαρχικά δικαιώματα. Εκεί ξεκινάνε οι αρμοδιότητες αυτής της αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 177 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που επικαλέστηκα προημένως, ήδη αυτή η αρχή απολαμβάνει στην επικράτεια κάθε κράτους μέρους της Σύμβασης καθορισμένα προνόμια και ασυλίες. Σκοπός της σημερινής κύρωσης είναι η αναγνώριση πρόσθετων προνομίων και ασυλιών από αυτά που ήδη ισχύουν. Αλλά αν θέλετε, δεν είναι το σημαντικό αυτό. Το σημαντικό είναι, και εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και την κριτική μας, είναι να τονιστεί ότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 82 δίνει τη δυνατότητα στη Διεθνή Αρχή Βυθού να υιοθετεί κανόνες, κανονισμούς και διαδικασίες για την αναζήτηση, εξερεύνηση και εκμετάλλευση πολυμεταλλικών κονδυλίων και άλλων ορυκτών πόρων που βρίσκονται στο θαλάσσιο πυθμένα και υπέδαφος πέραν των εθνικών διαδικασιών, όπως είπα. Και εδώ πέρα βέβαια μπαίνει και το κερασάκι στην τούρτα, ως βασική παράμετρος των αρμοδιοτήτων της καταγράφεται η προστασία του υποθαλάσσιου περιβάλλοντος. Βέβαια εδώ είναι σημαντικό να λεχθεί ότι το οικονομικό διακύβευμα αυτών των αρμοδιοτήτων που έχει αυτή η αρχή είναι τεράστιο, ειδικά σε ένα περιβάλλον διαρκούς αυξανόμενου ενδιαφέροντος για νέα ορυκτά, με τις δυνατότητες εξόρυξής τους να αυξάνονται και να συμβαδίζουν με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Και βέβαια εμείς θεωρούμε νομοτέλεια όπου υπάρχει καπιταλιστικό κέρδος η επίκληση πραγματικών περιβαλλοντολογικών ευαισθησιών να πηγαίνουν στην άκρη. Αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν. Η ίδια η ζωή το έχει δείξει, η ίδια η πραγματικότητα και φυσικά δεν πρέπει να το αμφισβητεί και κανένας και όποιος το αμφισβητεί έχει άλλους λόγους που το αμφισβητεί. Επίσης, οι διατάξεις της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας για το Διεθνή Βυθό αποτυπώνουν με πολύ ξεκάθαρο τρόπο τους φοδρούς ανταγωνισμούς μεταξύ των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών για την εκμετάλλευσή της και ιδιαίτερα σε συνθήκες που αυτοί οι ανταγωνισμοί αυξάνονται δραματικά. Να πάμε πού? Να πάμε στην Αρκτική, να πάμε στον Ειρηνικό Ωκεανό. Γίνεται μία τεράστια διαμάχη σε μεγάλα βάθη για ορυκτά τα οποία είναι απαραίτητο να τροφοδοτείται η λεγόμενη πράσινη οικονομία. Είναι γνωστό ότι οι μπαταρίες των ηλεκτρονικών, για παράδειγμα, χρειάζονται αυτά τα ορυκτά, η βιομηχανία των αυτοκινήτων. Και εδώ, μια και μιλάμε για την αρχή, όχι τόσο για αυτά που περιέχει η σημερινή κύρωση, αλλά να πούμε ότι αυτή η Διεθνής Αρχή Βυθού έχει ήδη, για να δούμε την εμπλοκή της, μέσα στην δράση των μονοπωλίων, που είναι τεράστια αυτά τα οποία ασχολούνται με την εξόρυξη, ήδη έχει χορηγήσει πάνω από 30 διερευνητικές συμβάσεις εξόρυξης βαθέων υδάτων, με το 1/3 από αυτές να γίνονται πού, μια και
επικαλούνται και περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες, σε υδροθερμικούς αεραγωγούς, άγνωστος στους περισσότερους ο όρος, τα οποία είναι μοναδικά οικοσυστήματα του βυθού της θάλασσας με τεράστια σημασία για τη διαμόρφωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να τη, η περιβαλλοντολογική ευαισθησία που διακρίνει αυτούς τους οργανισμούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για άλλη μια φορά με αυτά τα στοιχεία τεκμηριώνει τη θέση του ότι το αποκλειστικό κίνητρο και στην περίπτωση της εξόρυξης υποθαλασσίων ορυκτών είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Όσο λοιπόν υπάρχει ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, οι ισχυροί μονοπωλιακοί όμιλοι θα εκμεταλλεύονται τις πρώτες ύλες, θα καταστρέφουν ολόκληρες περιοχές, δεν θα παίρνουν μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγική τους δραστηριότητα, λόγου τι κόστους. Και φυσικά θα ρυπαίνουν με τα απόβλητά τους τις θάλασσες. Με την ευκαιρία λοιπόν της σημερινής της συζήτησης αυτής της συμφωνίας εκφράζουμε τη θέση του κόμματός μας ότι η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος είναι ασύμβατη με τα συμφέροντα των μονοπωλίων της εξουσίας τους και της διακρατικής συμφωνίας. Η θέση μας ήδη έχει εκφραστεί και είναι για αυτή τη συμφωνία και είναι το παρόν. Ευχαριστώ.